το υλικό από τις κάμερες παρακολούθησης. Τόσο στο κοσμηματοπωλείο, όσο και στα σούπερ μάρκετ, αλλά και στο πρατήριο βενζίνης προσπαθούν να αξιοποιήσουν οι αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου για να φτάσουν στα ίχνη των τριών δραστών, οι οποίοι με περίσσιο θράσος εχθές έκαναν τρεις ληστείες και μία απόπειρα ληστείας. Τα πάντα ξεκίνησαν από το κοσμηματοπωλείο στην οδό Κονδυλάκη. Η ετοιμότητα όμως του ιδιοκτήτη απέτρεψε τους ληστές, οι οποίοι έφυγαν και πήγαν σε σούπερ μάρκετ γνωστής εταιρείας, από όπου άρπαξαν περίπου 5.000 ευρώ που ήταν οι εισπράξεις της ημέρας. Οι δράστες, παρά το γεγονός ότι η αστυνομία ειδοποιήθηκε από το κοσμηματοπωλείο, δεν σταμάτησαν εκεί. Συνέχισαν το έργο τους και πήγαν στην περιοχή του Γαζίου, όπου λίστεψαν ένα ακόμα σούπερ μάρκετ της ίδιας εταιρείας. Πρέπει να χτυπήσανε κάποιο χρυσοχοείο και ένα βενζινάδικο στην Εθνική Οδό. Στο Σκαφιδαρά συγκεκριμένα. Έχει ο κόσμος χρήματα. Βέβαια, όχι ότι είναι ό,τι καλύτερο, έτσι όλα αυτά. Συνήθως γίνονται αυτές οι μέρες απόκριες που μπορούν να τα κάνουν από εκεί πέρα. Τι να πω, αφού δεν μπορούν να τις πιάσουν, τι άλλο να πω. Οι αστυνομικές αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό. Παρόλα αυτά, οι δράστες, φεύγοντας από την Εθνική Οδό, σταμάτησαν στο πρατήριο και πήραν και από εκεί τις εισπράξεις της ημέρας περίπου 600 ευρώ. Είναι δυνατόν να μένει εσύ? Πιστεύετε ότι όσο προχωράει γίνονται και πιο επικίνδυνες οι καταστάσεις? Είναι λογικό, ρε παιδιά, να γίνονται πιο επικίνδυνες οι καταστάσεις. Όλοι ζούμε σε επικίνδυνες εποχές. Όταν ο άλλος πεινά, είναι λογικό ότι κάτι θα πρέπει να κάνει γι' αυτό. Άλλοι έχουν πρόσβαση στο να κάνουν νόμιμα πράγματα, άλλοι δεν την έχουν την πρόσβαση, τους αποκλείουν. Αφού τους αποκλείουν λοιπόν, θα ψάξουν παράνομα. Σίγουρα, σίγουρα. Μα νομίζω κάθε χρόνο τέτοια εποχή έχουμε μια έξαρση σε ληστείες, τέτοια πράγματα. Οι δράστες για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε κλαπεί πριν από μερικές μέρες στην περιοχή του Γαζίου. Όταν ο ιδιοκτήτης σταμάτησε στο περίπτερο, επιστρέφοντας το αυτοκίνητό του, βρήκε ένα νεαρό ένοπλο να τον απειλεί, να του παίρνει τα κλειδιά και να εξαφανίζεται με το αυτοκίνητό του. Παρά τα μπλόκα που στήθηκαν χτες το βράδυ, τόσο στον δρόμο που οδηγεί προς τα Ανόγια, όσο και στην παλαιά Εθνική Οδό προς το Ρέθυμνο, οι αστυνομικές αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τους δράστες με τα Καλάσνικοφ. Ναι, αυτό έχει συμβεί και παλαιότερους καιρούς. Βλέπουμε πάλι στοιχεία παραβατικότητας. Εγώ αυτό που προτείνω σε όλους τους κρατηριούχους είναι να μην αφήνουν χρήματα στο ταμείο τους πολλά και να έχουν συστήματα και κάμερες ασφαλείας, ούτως ώστε να μπορούν να καταγράψουν και να βοηθήσουν και το έργο της αστυνομίας. Αυτό που λέμε είναι να σηκώσουν τις χερές, αυτό που είπαμε όλοι οι πρατηριούχοι.